Πυροβόλησαν στο κεφάλι και σκότωσαν πρώην μέλο του Κοινοβουλίου τη Ουκρανία, γνωστή για τι εκστρατείε τη υπέρ τη Ουκρανική γλώσσα και κατά τη χρήση τη Ρωσική. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται ότι πυροβόλησε την 60χρονη Ειρήνα Φάριον σε ένα δρόμο τη πόλη Λιβ. Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε στην αρχή ω απόπειρα ανθρωποκτονία. Ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι ενημερώνεται τακτικά για τι έρευνε και τη σύλληψη του ενόπλου και καταδίκασε κάθε μορφή βία. Η Φάριον, που ήταν ο γλωσσολόγος, εντάχθηκε στο Εθνικιστικό Κόμμα ΣΒΟΜΠΑ το 2005 και έξελεγε στο κοινοβούλιο για πρώτη και τελευταία φορά το 2012. Υπήρξε επίση μέλο του Περιφερειακού Συμβουλίου του ΛΒ. Έγινε γνωστή για τι εκστρατείε τη για την προώθηση τη Ουκρανική γλώσσα και τα εξευτελιστικά σχόλιά τη για του αξιωματούχου του δημόσιου τομέα που μιλούσαν ρωσικά. Το 2018, όταν η Ουκρανία μαχόταν κατά των Ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία κάλεσε τους συμπατριώτες της να ρίξουν γροθιά στο σαγόνι σε όλους τους ρωσόφωνους. Μετά τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Φάριον κατήγγειλε και τους ρωσόφωνους μαχητές του τάγματος Αζόφ που υπερασπίστηκαν επί πολλούς μήνες στη Μαριούπολη.